Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας που μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα γράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την ευθυντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε και ποτέ μας θεωρήσαμε τους αδελφούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με δάσκαλό μας τον Χριστό, καθηγητή μας τον Χριστό και πατέρα μας τον ουράνιο Θεό. Μαζί λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, μαθητεύουμε για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την αγαπητή Χρυσάνθη. Πρώτη ερώτηση. Γιατί αφιερώνετε τα νήπια στην εκκλησία σας και δίνετε και ονόματα? Είναι γραφικό αυτό και δεν είναι ο νηπιοβαπτισμός που η Ορθόδοξη Εκκλησία εφαρμόζει στους πιστούς? Γιατί να μην τα αφιερώνουμε, είναι η ερώτηση. Είναι κακό, είναι αντιγραφικό όταν γεννιέται ένα μωράκι και οι γονείς, πιθανόν για πρώτη φορά το πρώτο τους παιδί που δεν ξέρουν πώς να το μεγαλώσουν, αλλά και το δεύτερο και το τρίτο, αναγνωρίζοντας την αδυναμία τους να φυλάξουν το παιδί τους χωρίς τη βοήθεια του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο «Αν εφεμού δίναστε να κάμετε ουδέν», φέρνουν το παιδάκι τους στην εκκλησία και όλοι μαζί η εκκλησία το αφιερώνουμε στο όνομα του Χριστού, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και προσευχόμαστε ο Θεός να το φυλάει, να το προστατεύει, να το ευλογήσει και να το ευλογήσει μέσα στην οικογένειά του μαζί με όλη την οικογένειά του. Αυτό το βλέπουμε και στη γραφή βέβαια, έτσι. Έφερον λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ο Λόγος του Θεού, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη δια να εγγίζει αυτά. Ιδότες δε οι μαθηταί επέπληξαν αυτούς που έφερναν τα παιδιά τους, τα βρέφη τους, στον Κύριο να τα αγγίξει και να τα ευλογήσει. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά είπε, αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη τα εμποδίζετε. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο, διότι των τιούντων είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ότι όστις δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έλθει σε αυτήν. Άρα λοιπόν, εμείς δεν βλέπουμε το κακό να φέρνουν οι γονείς τα νεογέννητα παιδάκια τους, να τα αφιερώνουμε στον Κύριο και να προσευχόμαστε για τα παιδάκια και για τους γονείς, όπως έκανε και ο Χριστός, ο οποίος μάλιστα μάλωσε και τους μαθητές του, που εμπόδισαν τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, λέγοντας «Μην εμποδίζετε τα παιδιά να έρχονται». Τα παιδιά μην εμποδίζετε. Αυτό δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά είναι μια ουσιαστική λατρεία και εξήτηση βοήθειας από τον μόνο που μπορεί να βοηθήσει τους γονείς για να μεγαλώσουν σωστά
αποτελεσματικά τα παιδιά τους, αλλά και για να τα φυλάξει τα παιδιά τους ο Θεός από κάθε κακό. Τα αφιερώνουν δηλαδή στο Θεό. Λένε, πατέρα, πάρ' το παιδί μου και εσύ μεγαλώσέ το. Εγώ χωρίς εσένα δεν μπορώ να το μεγαλώσω, δεν μπορώ να το φυλάξω. Στο δίνω εσένα. Πού είναι το κακό? Προφανώς βέβαια δεν δίνουμε ονόματα στην αφιέρωση, έτσι. Αυτό είναι κακή πληροφόρηση. Τα ονόματα το δίνουμε μόλις γεννηθεί το παιδί, στη νομική διαδικασία, όπου απαιτείται με βάση τους νόμους και τις διατάξεις του ελληνικού κράτους. Τώρα όσον αφορά για τον νηπίο βαπτισμό, που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι μόνο, εμείς θεωρούμε, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι είναι ανομία, ότι είναι παράβαση. Γι' αυτό και δεν παρευρισκόμαστε ποτέ σε βάφτιση βρεφούς. Δεν γινόμαστε συμμέτοχοι αλωτήριων αμαρτημάτων. Είναι απόλυτη παράβαση του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τι είπε? Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσεται. Πιστεύσας και βαφτιστής. Το παιδάκι τι είναι? Να βαφτιστεί. Τι? Να πιστέψει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμη. Το νήπιο, το βρέφος. Επίσης, ο Απόστολος Πέτρος το καθαρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, λέγοντας ότι το βάφτισμα, διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και από το γάμα κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω από το 21 εδάφιο, το οποίο αντίτυπο όλων το βάφτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της σαρκός, της ακοθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως, της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Είναι μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως. Έτσι σώζει το βάφτισμα. Γιατί? Γιατί όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος, το βάφτισμα γίνεται εις άφεση αμαρτιών. Αφέονται, αφύενται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως μέσα. Γιατί όλες οι προηγούμενες αμαρτίες που έχουν δημιουργήσει προβλήματα συνείδησης, συνειδησιακά προβλήματα, τύψεις δηλαδή, ερηνίες που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, στον άνθρωπο με το βάφτισμα εξαφανίζονται. Γιατί? Και το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, το βάφτισμα στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, και καλό είναι να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Κολοσσαείς, διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ως της είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και τώρα ολοκληρώνει, στον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε, στον οποίον Χριστόν περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον πια, απεκληθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού. Αυτό είναι το βάφτισμα, η περιτομή του Χριστού. Πως συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησης αυτών εκ νεκρών. Άρα ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος άρχισε και πολλά χρόνια μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και την Αρχαία Εκκλησία, σαν παράδοση ανθρώπινη και μάλιστα με τη λογική του προπατορικού αμαρτήματος, που δεν έχει καμία έννοια, έτσι, καμία έννοια για το προπατορικό αμάρτημα, εξηγεί ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, και να το δούμε κιόλας. Είναι στο κεφάλαιο Ε και το εδάφιο 12 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, το ξαναδιαβάζω, δι' ενός ανθρώπου του Αδάμ η αμαρτία, η παράβαση ήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ήρθε ο θάνατος, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους, επειδή πάντα σήμαρτον. Διότι μέχρι του νόμου
ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ ως τη συνοτύπωση του μέλλοντος. Άρα λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα, ο θάνατος εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος εβασίλευσε από Αδάμ μέχρι του Μωυσέως, μέχρι που ήρθε ο νόμος και φανέρωσε στους ανθρώπους τι είναι αμαρτία και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίζουν τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Όμως, συνεχίζει το 15 εδάφιο, πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα του και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός του Αδάμ απέθανον οι πολλοί, τώρα πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσεν εις τους πολλούς. Άρα λοιπόν τώρα πια δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα, τέλειωσε με τον Μωυσή, πολύ περισσότερο με τη γέννηση του Χριστού. Και η Γραφή αναφέρεται τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Άρα λοιπόν τα βρέφη είναι Άγια. Δεν χρειάζονται τα βρέφη βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Βάφτισμα σωτηρίας είναι Άγια. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος και μεγαλώνει, εκνηπιότητος αυτού αρχίζει η καρδιά του να χαλάει, το αρχίζει και καταλαβαίνει και όταν μπει στην παιδική ηλικία και έπειτα ήδη παρασύρεται από το Θεό του κόσμου τούτου το διάβολο. Παρόλα αυτά όμως, μέσα στις οικογένειες των Αγίων, τα παιδιά που γεννιόνται είναι Άγια. Αλλά και τα Άγια παιδιά θα πρέπει να αναγεννηθούν. Θα πρέπει δηλαδή να δεχθούν τον Χριστό, θα πρέπει να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού για να σωθούν. Θα πρέπει να δεχθούν τον Χριστό για να τους δώσει ο Πατέρας Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Εάν μείνουν μέχρι το τέλος στην παρουσία του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση με την αφιέρωση δεν δίνουμε ονόματα στα παιδιά. Είναι μια λατρεία προς το Θεό, δεν είναι τυπική διαδικασία να βάλουμε δοντάκι στο παιδί, είναι μια λατρεία προς το Θεό η αφιέρωση, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, που έρχονται οι γονείς, αφιερώνουν το παιδάκι τους και ζητάνε βοήθεια από το Θεό να μεγαλώσουν σωστά το παιδί τους ή τα παιδιά τους. Όσον αφορά τώρα για τον ήπιο βαπτισμό, όποιες εκκλησίες και αν το κάνουν, είναι παράβαση και αμαρτία. Άλλωστε, και στο σύμβολο της πίστεως, που εμείς το δεχόμαστε απολύτως, είναι γραμμένο «Ομολογώ εμβάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Άρα δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να ομολογήσει, όχι ο νόμος του. Αυτά είναι πράγματα που τα ανακάλυψαν άνθρωποι, εντάλματα και ανθρώπων και παραδόσεις ανθρώπων, που αντιβαίνουν το Λόγο του Θεού. «Ομολογώ εμβάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ερώτησή σου, αγαπητή Χρυσάνθη. Το σύμβολο της πίστεώς μας που καθιερώθηκε στη Σύνοδο της Καρθαγένης το 189 μετά Χριστό, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 τα 7 πρώτα άθρα και τα 5 τελευταία, στη δεύτερη, το 381, δεν έχει σημασία το ποτέ όμως. Γιατί πράγματι άρχισε από την Σύνοδο της Καρθαγένης. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω. Το σύμβολο της πίστεώς μας που καθιερώθηκε στη Σύνοδο της Καρθαγένης δεν αναφέρει το γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας που αποτελεί κύρια διδασκαλία της Πεντηκοστής, αλλά μία Ανάσταση νεκρών που η Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζει Δευτέρα Παρουσία. Πώς εσείς διδάσκετε ότι υπάρχει η ενδιάμεση εμφάνιση του Χριστού? Πώς λέτε ότι πιστεύετε στο σύμβολο της πίστεως? Ναι, η αλήθεια είναι όχι ότι πιστεύουμε, δεχόμαστε το σύμβολο της πίστεως, δεν το θεωρούμε ότι είναι θεόπνευστο, αλλά θεωρούμε ότι είναι γραμμένο διαπνεύματος Αγίου από την αρχαία Εκκλησία για να προσδιορίσει τις αιρέσεις που ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζονται από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Για να δούμε όμως τι λέει το σύμβολο της πίστεως, αγαπητή Χρυσάνθη. Διαβάζω αυτό που αναφέρεται για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Λοιπόν, διαβάζω. «Κι εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου, τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών
και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενα εκ δεξιών του Πατρός. Και εδώ πρόσεξε τώρα, αγαπητή Χρυσάνθη, και πάλιν ερχόμενον μετάς δόξης, αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία, και πάλιν ερχόμενον μετάς δόξης, γιατί να κάνει, κρίνε ζώντας και νεκρούς, του οποίου της βασιλείας δεν υπάρχει τέλος. Άρα λοιπόν πεντακάθαρα περιγράφει τα περί της Δευτέρας Παρουσίας, το σύμβολο της πίστεως, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γι' αυτό το σύμβολο της πίστεως που έγραψαν τότε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, περιγράφει τη Δευτέρα έλευσή του και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, για ποιο λόγο, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Αλλά συνεχίζει και εις μίαν, τώρα πάμε στην Εκκλησία, και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, πρώτον, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ομολογώ εν βάφτισμα, όχι εν πιοβαφτισμός, έτσι. Είπαμε και προηγούμενα. Και πάμε στην αρπαγή. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Η Εκκλησία τι προσδοκά? Ανάσταση νεκρών. Στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος τι θα κάνει? Θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα πραγματοποιηθεί η μάχη του Αρμαγεδόνα. Θα βγει ο Αντίχριστος να εμποδίσει τον Χριστό με τα πάντων των Αγίων που θα κατέβει ανεστημένων, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και της Νύμφης και των φίλων του Νυμφίου, με τα πάντων των Αγίων, για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Η Εκκλησία όμως τι προσδοκά? Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Και ποια είναι αυτή η ανάσταση νεκρών που προσδοκά η Εκκλησία? Αναφέρεται πάρα πολύ ωραία στην επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Διότι τούτο σας λέγομεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, και εδώ να προσέξουμε, υπάρχει παρουσία του Κυρίου για την Εκκλησία, και υπάρχει η παρουσία του Κυρίου για την κρίση. Η Δευτέρα Παρουσία είναι η παρουσία του Κυρίου για να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Η παρουσία του Κυρίου για την Εκκλησία είναι η αρπαγή. Θα το δούμε όμως. Ξαναδιαβάζω. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους και μηθέντας, δεν θα πεθάνουμε εμείς οι ζώντες χριστιανοί. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Οι νεκροί εν Χριστώ, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς ταυτόχρονα, οι ζώντες εν Χριστώ, όσοι απομένομεν, θέλουμεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Δεν κατέβει κάτω στη γη ο Χριστός. Θα κατέβει από τον ουρανό και θα αρπαχθούμε εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Δεν θα το δει πάσο οφθαλμός. Μόνο οι χριστιανοί θα το δουν με την Ανάσταση των νεκρών που περιγράφεται άριστα στο σύμβολο της πίστεως όταν μιλάει για την Εκκλησία. Η Εκκλησία που είναι μία Αγία Καθολική Αποστολική και η οποία ομολογεί εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, όχι μέσω του νονού, ομολογεί εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών και ταυτόχρονα προσδοκά ανάσταση νεκρών. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον και ύστερα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους μεταξύ σας στην Εκκλησία με τους λόγους τούτους. Άρα λοιπόν το σύμβολο της πίστεως τα λέει πάρα πολύ καλά.
Μιλάει ότι η Εκκλησία περιμένει Ανάσταση νεκρών, καθώς ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι κατά το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, και όσοι απομένουμε, οι ζώντες εν Χριστώ, θα αρπαχθούμε ταυτόχρονα με αυτούς για να συναντήσουμε τον Κύριό μας στον αέρα. Και το διαβάζω από μέσα. Θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν των νεκρών, των αναστημένων νεκρών χριστιανών, εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και ούτω θέλουμε είστε μετά του Κυρίου. Άρα λοιπόν άριστα περιγράφεται η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας για να κρίνει ζώντες και νεκρούς και η προσδοκία της Εκκλησίας, Ανάσταση των νεκρών που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Όπως ακριβώς αναφέρεται και στους Κορινθίους και διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο και από το 50 εδάφιο. Τούτο δε λέγω αδερφοί, ότι σάρξ και αίμα, Βασιλεία Θεού δε δίνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δε θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Το ξαναδιαβάζω. Μυστήριον λέγω προς εσάς, η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μυστήριο. Γι' αυτό δεν την καταλαβαίνουν. Μόνο σε όσους ο Θεός την αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Του γίνεται πια απλό θέμα κατανόησης. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν, εμείς οι χριστιανοί, δεν θέλουμε κοιμηθεί, δεν θα πεθάνουμε. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε, και οι νεκροί και οι ζωντανοί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχά τη σάλπιγγη του Θεού, διότι θέλει σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν αφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας αρχίζει η εφταετία του Αντέχριστου, που είναι η οργή του Θεού και η οργή του αρνίου. Το τέλος είναι με τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν έρχεται ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων και τα στρατεύματα αυτού και των Αγγέλων και όλα τα στρατεύματα του Αντίχριστου τα αφανίζει, το δε Αντίχριστο και ψευδοπροφήτη τον ρίχνει στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το δε διάβολο τον δένει για 1000 χρόνια, όπως λέει η Γραφή. Και μετά τα 1000 χρόνια, καταστρέφεται η γη και ο ουρανοί, νέα γη και νέοι ουρανοί γίνονται και εκεί γίνεται η μεγάλη κρίση που αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως, κρίνε ζώντας και νεκρούς, και το διαβάζουμε από μέσα, είναι στην Αποκάλυψη, στο κάπα κεφάλαιο διαβάζω, 11 εδάφιο. Αφού λύθηκε τέλος πάντων ο διάβολος μετά τα 1000 χρόνια και ξεσήκωσε όλους τους ανθρώπους εναντίον του Χριστού, ήρθε ο Θεός, πήρε το διάβολο, τον έριξε εκεί που είναι ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, στη γέννα του πυρός να βασανίζει τη μέρα και νύχτα στους αιώνας των αιώνων. Μαζί και τώρα γίνεται η κρίση. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν, κάπα κεφάλαιο Αποκάλυψη 11 εδάφιο. Και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου το οποίο έφυγε η γη και ο ουρανός. Και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, θα κριθούνε ζώντες και νεκροί, είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους συσταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν, και βιβλίων άλλων ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί, για να κρίνει ζώντες και νεκρούς, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και κανείς δεν σώθηκε με τα έργα τους. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς,
και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εναυτοί νεκρούς και κρίθησαν έκαστος εκ των νεκρών κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν ευρέθη γεγραμμένος εις το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του Πυρός. Ποιοι σώθηκαν λοιπόν, οι ζωντανοί που βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Ποιοι είναι αυτοί? Οι αρπαχθέντες χριστιανοί από τον Κύριο με την αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι οι ζωντανοί, καθώς λέγει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να το βρούμε, πως περιγράφει την τελική αυτή κρίση. Διαβάζω από το κεφάλαιο ΚΕ, διαβάζω από το 31 εδάφιο. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, θυμίσου τι λέγει το σύμβολο της πίστεως, το ξαναδιαβάζω, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, και λέγει το λόγος του Θεού, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουν συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς από αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα ερήφια εξ αριστερών. Ποια είναι τα πρόβατα? Όλοι οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματά τους βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής και έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Που η πρώτη Ανάσταση είναι Ανάσταση ζωής, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της εφταετίας για την Παλαιά Διαθήκη. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τα ερήφια ποια είναι? Οι νεκροί, οι οποίοι θα αναστηθούν την εσχάτη μέρα της κρίσεως. Καθώς διαβάσαμε, έδωκε ο Άδης, ο θάνατος, οι θάλασσες, τους δικούς της νεκρούς κλπ. Στο κάπα κεφάλαιο. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, τους ζώντες, και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και έχουν λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, καθώς είναι γραμμένο μακάριος όσους έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Υπάρχει λοιπόν πρώτη Ανάσταση, υπάρχει και δεύτερη Ανάσταση. Ανάσταση ζωής και Ανάσταση κρίσεως. Πότε η Ανάσταση ζωής? Την αρπαγή της Εκκλησίας για τους χριστιανούς. Πότε η Ανάσταση κρίσεως? Στο τέλος, για να κριθούν όλοι ανάλογα με τα έργα τους, που το όνομά τους δεν βρέθηκε γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, και είναι οι νεκροί. Τι θα πει νεκρός πνευματικά? Ο αποχωρισμένος από το Θεό. Άλλο είναι ο νεκρός σωματικά που αποχωρίζει την ψυχή από το σώμα του ανθρώπου, και άλλο νεκρός πνευματικά που αποχωρίζεται ο άνθρωπος από τον Θεό. Και λέγει, τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επίνασα και μη δόκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νετήσατε, σθένησα και με επισκεφθήκατε, φυλακή μου και ήλθατε προς εμέ. Ας συνεχίσω. Τότε θέλουν να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Μακάριος όποιος έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, στην Ανάσταση ζωής, όχι στην Ανάσταση κρίσεως. Λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα, διψώντα, ξένο, γυμνό, ασθενή, εν φυλακή? Και αποκριθείς, ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ενεκάματε εσένα τον τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, σε με εκάμετε. Τότε στρέφεται και προς τους εξ αριστερών, που είναι οι νεκροί. Υπάγεται από εμού η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον δια το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Διότι επίνασα, δίψασα και δεν με βοηθήσατε. Τότε θα πούνε, πότε Κύριε, σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα, γυμνό ή ασθενή? Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς αν δεν εκάματε σε ένα τούτον τον ελαχίστον, ουδέ σε με κάνατε. Και θέλουσε να πέλθει ούτη μεν η σκόλα σε αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν και για τη Δευτέρα Παρουσία και για την κρίση
και για την αρπαγή της Εκκλησίας αναφέρεται στο σύμβολο της πίστεως, αλλά ιδιαίτερο στο Λόγο του Θεού. Τώρα, αν θέλεις, αγαπητή Χρυσάνθη, να πληροφορηθείς τις απόψεις μας σχετικά με την αρπαγή της Εκκλησίας μέσα από το Λόγο του Θεού, πάντοτε και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορείς να παρακολουθήσεις την εκπομπή μας που έγινε στις 19 Τρίτου του 2013, 19 Τρίτου του 2013. Εκεί περιγράφουμε, νομίζω, όλες τις λεπτομέρειες όπως αναγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην Αγία Γραφή, για τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Χρυσάνθη, και συνεχίζουμε με κάποιους αδελφούς μας Έλληνες της Γερμανίας. Διαβάζω. Αγαπητά μας αδέλφια, σας ευχόμαστε ο Κύριός μας να σας ευλογήσει. Δεν ανήκουμε στο δόγμα σας, αλλά στα θεωρούμε αδέλφια μας, γιατί παρακολουθώντας το κανάλι σας διακρίνουμε αλήθεια και αγάπη εν Χριστώ Ιησού. Πέστε μου τώρα πώς μπορούμε αντικειμενικά και μέσα από την Αγία Γραφή να διακρίνουμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού και τα αληθινά αδέλφια μας. Υπάρχουν τόσες πολλές εκκλησίες και τόσες πολλές ομολογίες που πραγματικά έχουμε μπερδευτεί. Σας ευχαριστούμε, ο Θεός μαζί σας. Είναι τα αδέλφια μας Έλληνες από τη Γερμανία που ψάχνουν, υποθέτω, καταλαβαίνω από αυτά που μας γράψανε, ψάχνουν την αλήθεια της αλήθειας του Ευαγγελίου. Είναι πράγματι αυτό που λέτε, πολλά δόγματα, πολλές ομολογίες, πολλές εκκλησίες, κάθε μία και όλες οι εκκλησίες ισχυρίζονται ότι έχουν την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια, και πολλές από αυτές ισχυρίζονται ότι είναι μόνο αυτές, άλλες ισχυρίζονται ότι είναι και αυτές, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα μπέρδεμα. Καλό είναι λοιπόν αυτό που λέτε, αγαπημένα μου αδέλφια από τη Γερμανία, να ψάξουμε να βρούμε μέσα από τη Γραφή ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, πώς περιγράφεται, γιατί στο άσμα των ασμάτων που περιγράφεται η αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία και της Εκκλησίας προς τον Χριστό, διαβάζουμε από το 6ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο, «Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ουδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Είδον αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν αυτήν. Εβασίλισσε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν». Και μιλάει τώρα το Πνεύμα το Άγιο, «Τι σ' αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας». Και εδώ περιγράφει, αγαπητά μου αδέλφια, ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, πολλές ομολογίες, πολλά δόγματα. Πιο ωραία δεν μπορούσε να το περιγράψει ο Λόγος του Θεού, εξήκοντα βασίλισσες, μεγάλες εκκλησίες, ογδοήκοντα παλακές, μικρότερες εκκλησίες, αναρρύθμιτοι οι νεάνιδες, πιο μικρές συναθρήσεις, όμως μία είναι η περιστερά μου. Και η περιστερά μου είναι, έχει τα εξής χαρακτηριστικά, περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πρώτον, είναι αμόμητος, έχει αγιασμό, καθαρότητα, δεν έχει μόμο. Δεύτερον, η μάνα είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι αυτή που μοιάζει με τη μητέρα μας, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Που θέλει να μοιάσει, εν πάση περιπτώσει, που αγωνίζεται να μοιάσει με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Και η μεν Εκκλησία θέλει να μοιάσει, η δε Νέα Ιερουσαλήμ, ο Θεός χαίρεται για αυτή την Εκκλησία που έχει αγιασμό και θέλει να μοιάσει στη μητέρα της. Είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι ότι την είδαν θυγατέρες, οι αναρρύθμιτες, οι νεάνιδες, εμακάρισαν αυτήν, είπαν πολύ καλά λόγια, επίνεσαν βασίλισσα και η παλακέ, και ο Λόγος του Θεού λέει, τι σ' αυτή προκύπτουσα ως η αυγή. Ξαφνικά αρχίζει και εμφανίζεται ως η αυγή μέσα από το σκοτάδι, ωραία ως η σελήνη, και επίσης στο σκοτάδι λάμπησα τη σελήνη,
και την ημέρα στο φως λάμπησα τον ήλιο. Και είναι τρομερά ο στράτευμα μεσημέας. Είναι θριαμβεύουσα γιατί έχει σημαίες των στρατευμάτων που έχει νικήσει. Είναι γεγονός λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ομολογίες, πολλά δόγματα και στη ζωή μας το βλέπουμε, αλλά και η Γραφή το προφητεύει. Εμείς τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να διακρίνουμε πρώτον την Εκκλησία του Χριστού μέσα από τη Γραφή είναι να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ποια ήταν η λειτουργία της Εκκλησίας και πώς ενεργούσε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Και ενέμενον στο 42 εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, οι πρώτοι χριστιανοί ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων. Ήσαν προσκαρτερούντες, όπως λέει το κείμενο, πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει στη λειτουργία της η Εκκλησία του Χριστού είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η διδαχή των Αποστόλων και όχι άλλα βιβλία και βιβλιαράκια και όχι άλλα αναγνώσματα, αλλά η διδαχή των Αποστόλων, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και βέβαια μέσα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου αναφέρονται πολλά πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί δεν μπορείς να την διαχωρίσεις την Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη υποκρύπτει την Καινή Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει και αποκαλύπτει την Παλαιά Διαθήκη. Με την Καινή Διαθήκη φεύγει το κάλυμα και πια ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι η σωτηρία των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού. Η λειτουργία λοιπόν της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Γραφής, της αληθινής Εκκλησίας, εμπεριείχε πρώτον τη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον, εμπεριείχε την κοινωνία μεταλλήλων, τις αγάπες που έκαναν κάθε Κυριακή. Γι' αυτό και δεν αποτελεί η Εκκλησία του Χριστού, δεν αποτελείται από ξένους ανθρώπους, αλλά από γνωστούς φίλους και αδερφούς, οι οποίοι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τρώγαν όλοι μαζί κάθε Κυριακή, όπου και έπαιρναν, συμμετείχαν στην κλάση του Άρτου, που είναι το τρίτο, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τρίτον, διαβάζω στην κλάση του Άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, και τέταρτον στις προσευχές. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού. Διδαχή των Αποστόλων, κλάση του Άρτου, κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, Κυριακών δείπνων κάθε Κυριακή. Τρίτον, κοινωνία μεταλλήλων. Η κοινωνία των χριστιανών είναι μόνο μεταλλήλων. Και τέταρτον, οι προσευχές. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν εργάζεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα λέγει ο Λόγος του Θεού στο προς Κορινθίους επιστολή Ι' κεφάλαιο, είναι, διαβάζω από το 4 εδάφιο, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων το Πνεύμα όμως το αυτό, είναι διαιρέσεις διακονιών ο Κύριος όμως είναι αυτός, είναι διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Άρα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού την αληθινή εργάζεται ο Πατέρας με ενεργήματα, εργάζεται ο Χριστός με τις διακονίες που δίδει και εργάζεται ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα. Ο Πατέρας εργάζεται με τα ενεργήματα για να αυξάνει την πίστη των ανθρώπων, για να είναι ζωντανή η Εκκλησία, καθώς αυτός είναι τα πάντα εν πάση. Ο Ιησούς Χριστός δίνει διακονίες, όπως αναφέρονται στην επιστολή προς Εφεσίους, και διαβάζω: «Και αυτός ο Χριστός
έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, για τον καταρτισμόν των Αγίων, για το έργο της διακονίας τους και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα ο Χριστός εργάζεται μέσα στην Εκκλησία με διακονίες. Η Εκκλησία δηλαδή η αληθινή έχει διακονίες. Δηλαδή έχει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Ή κάποιες από τις διακονίες. Μπορεί να τις έχει όλες, μπορεί να έχει λίγες, μπορεί να έχει μερικές. Πάντως συνήθως, όπως βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων, στο ξεκίνημα των Εκκλησιών, Ιωταγάμα κεφάλαιο, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, στην Εκκλησία της Αντιοχίας υπήρχαν προφήτες και διδάσκαλοι. Αυτό το οποίο υπάρχει σαν διακονία πρώτα στην Εκκλησία όταν είναι καινούργια είναι προφήτες και διδάσκαλοι. Αργότερα όμως εμφανίζονται και ευαγγελιστές, αργότερα εμφανίζονται ποιμένες, προφήτες είπαμε και Απόστολοι. Ο Χριστός λοιπόν θέτει, εργάζεται μέσα στην Εκκλησία θέτοντας διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε οι Άγιοι να μπορούν να υπηρετούν το έργο του Θεού, να οικοδομούν το σώμα του Χριστού, ώστε να καταντήσουν όλοι εις την ενότητα της πίστεως δια της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειων και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είναι η Εκκλησία του Χριστού η αληθινή, νήπη, σαλευόμενοι, κλειδονιζόμενοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας δια της δολιότητας των ανθρώπων και δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν ούτε πλανάει ούτε πλανιέται. Γιατί είναι ο Χριστός που με τις διακονίες φέρνει την απόλυτη αλήθεια. Καταρτίζει τους αδερφούς για να φτάσουν όλοι στην ενότητα της πίστεως. Επίσης, όπως διαβάσαμε, υπάρχουν και διαιρέσεις χαρισμάτων. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το αυτό. Το Παράκλητος δίδει χαρίσματα για την οικοδομή της Εκκλησίας. Διαβάζω από το ΙΒ και το 7 εδάφιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη. Δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι σ' άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, σ' άλλον λόγος γνώσεως, σ' άλλον πίστη, σ' άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σ' άλλον ενέργειες δυνάμεων, σ' άλλον προφητεία, σ' άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σ' άλλον είδη γλωσσών και σ' άλλον ερμηνεία γλωσσών. Πάντα ταύτα τα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία, εις έκαστον καθώς θέλει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ο Παράκλητος λοιπόν οικοδομεί την Εκκλησία με τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού και έτσι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο εργάζονται μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Όμως, μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν και οι αληθινοί χριστιανοί. Οι αδελφοί, καθώς λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αυτοί είναι οι αδελφοί μου που ακούνε το Λόγο του Θεού και πράττουν Αυτόν. Και οι αληθινοί χριστιανοί έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων πάλι, από το 2ο κεφάλαιο και το 38ο εδάφιο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, τον οποίον η καρδία είχε έρθει σε κατάνοιξη όταν άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου την ημέρα της Πεντηκοστής και ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος είπε προς αυτούς δια Πνεύματος Αγίου: μετανοήσατε πρώτον, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, επιστρέψτε στο Θεό, επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού για να σας αναγεννήσει ο Πατέρας Θεός εις ελπίδα ζώσα, εις μια κληρονομιά, αμίαντων, αμάραντων, αιώνιων, ουράνιων που είναι φυλαγμένοι στον ουρανό για μας. Στη συνέχεια και ας βαφτιστεί εκαστός ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Όταν αναγεννηθείς, μετανοήσεις, επιστρέψεις, αλλάξεις ζωή σου. Έρθει ο Θεός και αλλάξει τις επιθυμίες σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών για την αλαζονία του βίου, σε κάνει νέον άνθρωπο, τότε είναι ανάγκη να βαφτιστείς εις άφεση αμαρτιών. Ανάγκη είναι να βαφτιστείς σ' άφεση αμαρτιών. Και στη συνέχεια
Θέλετε, λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία προς τα τέκνας και προς πάντα σου είναι μακράν, όσα αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και στη συνέχεια έρχεται ο Χριστός, επειδή πιστεύεις στο Λόγο του Θεού και πειθαρχεί ζητώντας, εξητώντας το Πνεύμα του Άγιου, και ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, σε βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και τέλος, και με άλλους πολλούς λόγους, διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Δηλαδή, η Εκκλησία του Χριστού είναι έξω από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Τα παιδιά του Θεού, που κατοικούν στον οίκον του Θεού του Ζώντος, είναι έξω από τον κόσμο. Όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου Κορινθίους Β, που το περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτό που διαβάσαμε. Διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και από το 14ο εδάφιο. «Μη ετεροζυγείτε με τους απίστους, γιατί ποια μετοχή έχει η δικαιοσύνη του Θεού με την ανομία, ποια κοινωνία το φως με το σκοτάδι, ποια συμφωνία ο Χριστός με το Βελίαλ, τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικία να αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου». Και τώρα η εντολή. «Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών, του κόσμου». Είπαμε, κοινωνία με μόνο μεταλλήλων. «Εξέλθετε εκ του κόσμου». Είναι ομοζυγείτε με τους απίστους. «Εξέλθετε εκ του κόσμου, μην εγγύσετε ακάθαρτον, και τότε, λέει ο Θεός, εγώ θα σας δεχθώ και τότε θα είμαι πατήρ σας και τότε εσείς θα είστε ή μου και θυγατέρας μου», λέει ο Κύριος ο Παντοκράτων. Να, οι αληθινοί χριστιανοί μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, στην οποία ο Θεός βέβαια εργάζεται θαυμαστά, και μπορούμε να το δούμε πώς το περιγράφει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο. «Άρα λοιπόν, εσείς που είσαν μέσα στην Εκκλησία, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί συγγενείς του Θεού. Γιατί επικοδομηθήκατε επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών», ταχύ των Αποστόλων, «όντως ακρεγωνίο λίθο αυτού του Ιησού Χριστού». Εκεί χτίζεται τη ζωή σας. «Εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον». Τι θα πει συναρμολογουμένη? Συναρμολογώ, είναι συνδέω διάφορα εξαρτήματα για να φτιάξω ένα σύνολο λειτουργικό για κάποιο σκοπό. Συναρμολογώ ένα όπλο για να του φυκίσω. Συναρμολογώ ένα ποδήλατο με διαφορετικά εξαρτήματα για να προχωρήσω. Συναρμολογώ ένα αεροπλάνο για να πετάξω. Τώρα, συναρμολογουμένη λοιπόν η Εκκλησία από τον Θεό αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κύριο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι μια ένωση ανθρώπων, είναι το σώμα του Χριστού, είναι ζωντανός οργανισμός που συναρμολογείται από το Θεό για να δημιουργήσει ένα σύνολο ενιαίο, λειτουργικό, που είναι να δοξάζεται ο Θεός μέσα σε αυτούς. «Ναός Άγιος εν Κυρίω, μέσα στον οποίον, ναόν Άγιον, και εσείς συνοικοδομείστε σε κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου». Και κάθε ένα συνοικοδομείται για κατοικητήριον του Θεού. Και καθώς είμαστε λήθοι ζώντες, ο Θεός μας συνοικοδομεί για να είμαστε κατοικητήριον του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και άλλα θα μπορούσαμε να διαβάσουμε για την αληθινή Εκκλησία και για τους αληθινούς χριστιανούς. Όχι για να κρίνουμε τους άλλους μηχαίνητο. Αυτό το πράγμα, αγαπημένα μου αδέλφια από τη Γερμανία, όχι. Δεν θέλουμε να κρίνουμε κανέναν. Αλλά για να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Μοιάζουμε ή είμαστε αληθινοί χριστιανοί πρώτον? Και δεύτερον, η Εκκλησία στην οποία πηγαίνουμε είναι αυτή που θέλει ο Θεός? Ή να την αλλάξουμε, ή να προσπαθήσουμε να μεταμορφωθούμε και σαν άτομα να γίνουμε πιο σωστοί χριστιανοί, και σαν Εκκλησία να μοιάσουμε πιο πολύ στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Αυτά και ευχαριστούμε το Θεό, αγαπημένα μου αδέλφια από τη Γερμανία. Σας εύχομαι ο Θεός να σας οδηγεί πάντοτε και να σας ευλογεί πάντοτε. Εδώ όμως η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μόνο. Αμήν.